Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά όλους τους συναδέλφους, τόσο κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή, όσο και κατά τις σημερινές συζητήσεις. Μάλιστα, έχω συγκρατήσει την αρχική θέση των εισηγητών των κομμάτων, οι οποίοι κατά την ανάπτυξη των απόψεών τους είχαν πει ότι θα τοποθετηθούν, αφού δούνε και τις προσθήκες βελτιώσεις που θα καταθέσει η κυβέρνηση. Θέλω να υπενθυμίσω σε όσους είναι παρόντες στην αίθουσα σήμερα, ότι ένα μεγάλο μέρος από τις προτάσεις που κατατέθηκαν από συναδέλφους, είτε αυτές αφορούσαν το ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος, και αναφέρομαι συγκεκριμένα, και αν δεν απατώμε πρέπει να ήσασταν και εσείς, κύριε Σαλμά, μεταξύ των συναδέλφων που τοποθετήθηκαν, στο ρόλο των αρμοδιοτήτων αλλά και της λογοδοσίας, της ενίσχυσης της διαφάνειας. Καλώς ή κακώς άκουσα ένα επιχείρημα να λέει, η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να δώσει τη δυνατότητα της εποπτείας του χώρου των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν θα λογοδοτεί η Τράπεζα της Ελλάδος? Και απάντησε η κυβέρνηση. Έβαλε μέσα στο νομοσχέδιο μία θέση που ορίζει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υποχρέωση να καταθέτει έκθεση ετήσια βάση για την πορεία της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς. Όταν επίσης κάποιος συνάδελφος, και αν δεν απατώμε πρέπει να ήταν ο κύριος Παπαδημούλης, και ενδεχομένως και άλλοι συνάδελφοι, αναφερόμενος στο άρθρο 7 για το ζήτημα της κάλυψης που θα παρέχει το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής, είπε: «Κύριε Υπουργέ, το ποσό αυτό το οποίο παρέχεται ενδεχομένως να είναι μικρό, πρέπει να το επανεξετάσετε». Προχώρησε η κυβέρνηση σε αύξηση από 25.000 σε 30.000 και από 50.000 σε 60.000 ευρώ στις περιπτώσεις θανάτου και ολικής αναπηρίας. Το 25.000-30.000 είναι για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, το 50.000 σε 60.000 αφορά περιπτώσεις θανάτου και ολικής αναπηρίας. Όταν τέθηκε το ερώτημα, δεν μπορεί η κυβέρνηση να εξετάσει να αυξηθεί το ποσοστό κάλυψης που θα πάρουν οι ασφαλισμένοι της ασπής πρόνοια, αυτοί οι οποίοι θα πάνε στο εγγυητικό κεφάλαιο, και να το πάτε από το 65 σε 70. Και εδώ η κυβέρνηση τοποθετήθηκε θετικά. Και τα λέω αυτά γιατί έχουν ιδιαίτερη σημασία. Όταν επίσης πολλοί συνάδελφοι εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για τους νομικούς της ΕΠΕΑ και είπανε: «Κύριε συνάδελφε, κύριε Σαχινίδη, δεν πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει επί ίσης όρης και τους δικηγόρους της ΕΠΕΑ?» Και σε αυτό η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά. Αλλά και κατά τη σημερινή συζήτηση, κατά τη διάρκεια της πρωινής συζήτησης, η κυβέρνηση δέχτηκε αρκετές από τις προτάσεις που έγιναν από τους βουλευτές, τόσο της συμπολίτευσης όσο της αντιπολίτευσης, οι οποίοι επεσήμαναν ότι μέσα στο νομοσχέδιο υπήρχε μία δυναμία. Έλεγαν, για παράδειγμα, εάν βρεθεί ανάδοχος ασφαλιστική εταιρεία για το χαρτοφυλάκιο της ασπής πρόνοια, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι θα υπάρχει κάλυψη που θα δοθεί από τον ανάδοχο και ταυτόχρονα θα υπάρχει και η δυνατότητα να πάνε στο εγγυητικό κεφάλαιο. Όμως, σε περίπτωση που δεν βρεθεί ανάδοχος, τι θα γίνει? Αυτοί δεν έχουν δυνατότητα να καλυφθούν παρά μόνο από τα αποθεματικά τα οποία θα ρευστοποιηθούν. Και εδώ ανταποκριθήκαμε. Και μάλιστα, μέχρι και αυτήν την ίστατη στιγμή, έχοντας ακούσει όλους τους συναδέλφους από όλες τις πτέρυγες, οι οποίοι έχουν θέσει, και το καταλαβαίνω, ένα θέμα για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη και ο κύριος Τζέκης, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι προσέτρεξαν και ζήτησαν από την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στο αίτημα. Η κυβέρνηση λοιπόν αυτήν τη στιγμή και πάλι ανταποκρίνεται σε αυτό που ζητήσαν οι συνάδελφοι, καταθέτω προσθήκη που κάνει η κυβέρνηση ως προς το ζήτημα αυτό. Θα περίμενε λοιπόν κανείς να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι πάνω σε αυτές όλες τις πρωτοβουλίες που πήρε η κυβέρνηση. Όμως, αντί για αυτό, εισπράττω από το πρωί σήμερα μια άρνηση και μια απαξίωση στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Εισπράττω μια διάθεση, και άκουσα προηγουμένως τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να μου βάζει μια σειρά από ερωτήματα, και ακόμα περιμένω απάντηση στα ερωτήματα τα οποία έθεσα. Εγώ, για να διευκολύνω τη συζήτηση, να δεχτώ ότι αυτή είναι μια κακή ρύθμιση που κάνει η κυβέρνηση. Και το κάνω αυτό έτσι απλώς για να αξιολογήσω τι υπήρχε μέχρι τα τώρα. Και λέω, η δική μας η ρύθμιση, η οποία απαντά ουσιαστικά όχι μόνο στο μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων, αλλά αποσαφηνίζει και τις διαδικασίες απέναντι σε όλα τα ενδεχόμενα, είναι κακή.
Και αυτή η ρύθμιση η οποία υπήρξε και έγινε προεκλογικά παραμονές των εκλογών, που επέτρεπε στην κυβέρνηση να κρυφτεί πίσω από μια διατύπωση η οποία έλεγε όχι ότι η κυβέρνηση θα καλύψει τους ασφαλισμένους της ΕΣΠΗΣ πρόνοια, αλλά ότι μπορεί όταν η ΕΠΕΙΑ ενημερώσει για το ποια είναι το άνοιγμα του χαρτοφυλακίου, μπορεί υπό προϋποθέσεις. Ξέρετε κάτι, κύριοι συνάδελφοι, εάν κάποιος θέλει πραγματικά να προστατέψει κάποιον που έχει να ζημιωθεί, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει μέσα στο νομοσχέδιο ούτε το μπορεί η κυβέρνηση, ούτε το υπό προϋποθέσεις. Βγαίνει και λέει καθαρά, η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη να καλύψει με αυτό το ποσό αυτούς οι οποίοι ζημιώθηκαν. Όλα τα άλλα είναι προσχήματα. Όλα τα άλλα είναι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί κανείς παραμονές των εκλογών για να κοροϊδέψει το εκλογικό κοινό, για να διασφαλίσει ότι δεν θα τον τιμωρήσουν οι πολίτες στις εκλογές. Και επιπρόσθετα έβαλα και ένα άλλο ζήτημα απέναντι στον συνάδελφο, τον εισηγητή, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, και του είπα κάτι πολύ απλό. Καλά, εμείς κάνουμε κακές ρυθμίσεις. Εσείς που κάνατε καλές ρυθμίσεις, διαβάσατε να δείτε τι έβλεπε η δική σας ρύθμιση και να ελέγξετε μετά την κυβέρνηση εάν παραβιάσαμε στο ελάχιστο αυτά τα οποία προέβλεπε ο δικός σας ο νόμος. Τι έλεγε ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας η ρύθμιση του καλοκαιριού? Όταν ο επόπτης χαρτοφυλακίου εντοπίσει ποιο είναι το άνοιγμα, πηγαίνει στην ΕΠΕΙΑ και η ΕΠΕΙΑ εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών. Και ρωτώ σε όσους έχουν ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ήρθε η ΕΠΕΙΑ στον Υπουργό Οικονομικών και είπε: ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ορίστε, αυτό είναι το άνοιγμα. 500-600 εκατομμύρια ευρώ και αυτό πρέπει να καλύψετε. Βεβαίως και όχι. Ήρθε μήπως ο επόπτης χαρτοφυλακίου ζωής να πει στην ΕΠΕΙΑ ποιο είναι το άνοιγμα? Όχι. Αναρωτήθηκε κανείς γιατί συνέβησαν αυτά τα πράγματα? Αναρωτήθηκε κανείς γιατί ο επόπτης χαρτοφυλακίου δεν μπορούσε να προσδιορίσει το άνοιγμα? Μήπως γιατί έτσι όπως υπήρχε εκείνη η ρύθμιση η οποία υπήρχε δεν επέτρεπε στον επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής να κάνει τη δουλειά του? Και ποιος τον εμπόδισε? Μα τον εμπόδισε εκείνη η νομοθετική ρύθμιση. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, όταν συζητούμε μέσα σε αυτήν εδώ πέρα τη Βουλή, όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα τεράστιο πρόβλημα, να είμαστε ειλικρινείς. Και λέω λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κάποτε μέσα σε αυτήν την αίθουσα θα πρέπει να πάψει αυτός ο πλειοδοτικός μαξιμαλισμός, όπου όλοι προσφέρονται να τοποθετηθούν υπέρ της αναγνώρισης δικαιωμάτων πολιτών καταναλωτών και κατά της επιβολής φόρων και επιβαρύνσεων. Διότι τι άκουσα σήμερα? Άκουσα σήμερα ότι, ξέρετε κάτι, μη βάζετε επιβαρύνσεις πάνω στα ασφάλιστρα, μη βάζετε φόρους, αλλά σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, πάρτε όσο το δυνατόν περισσότερες δαπάνες. Και μέσα σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές οι συμπεριφορές είναι που μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο το οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Αν μη τι άλλο, αν κάτι έχει η χώρα αυτή τη στιγμή ως ανάγκη στις παρούσες συνθήκες, είναι μια στάση ευθύνης. Και η αναζήτηση υπεύθυνων λύσεων στα κοινωνικά προβλήματα απαντούν, και τα δεδομένα όπως έχουν σήμερα, όπως έχουν διαμορφωθεί, οι απαντήσεις που δίνουμε εμείς θα πρέπει να είναι κοινωνικά υπεύθυνες, να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα να λαμβάνουν υπόψη και τα δημοσιονομικά δεδομένα. Και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση όχι μόνο έχει αποδείξει με τις ρυθμίσεις τις οποίες προτείνονται και τις έκανε αποδεκτές ότι σπέβδει να αντιμετωπίσει υφιστάμενα προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα παίρνει και άλλες πρωτοβουλίες που δεν αφορούν πλέον το παρελθόν, άρα αφορούν το μέλλον. Και πολύ πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέσει την λευκή βίβλο για τα συστήματα εγγύησης ασφαλίσεων, και θέλω εδώ πέρα να ενημερώσω το Σώμα ότι μόνο 12 χώρες σήμερα από τις 30 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου έχουν συστήματα εγγύησης ασφαλίσεων, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που παίρνει την πρωτοβουλία, ακριβώς επειδή είδε από αυτήν την εμπειρία ποια είναι τα προβλήματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σημερινό νομοσχέδιο το οποίο φέραμε σήμερα προς συζήτηση απαντά σε πολλά προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του χρηματοοικονομικού χώρου. Απαντά σε πολλά προβλήματα που σχετίζονται με τον συντονισμό που υπήρχαν μεταξύ των εποπτικών αρχών και της κυβέρνησης, διότι ένα από τα ερωτήματα που τήθηκαν μετά το ξέσπασμα της κρίσης είναι αν η Τράπεζα της Ελλάδος, αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αν η κυβέρνηση συντονιστήκαν έτσι ώστε να υπάρχει μια έγκαιρη και υπεύθυνη απάντηση στα προβλήματα. Κυρίως τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και το θέμα της διάχυσης της πληροφόρησης που η κάθε μία από τις αρχές είχε στη διάθεσή της. Γι' αυτό και προχωρούμε στη σύγκρουση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.